Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και όλες. Αγαπητοί φίλοι και φίλες δημοσιογράφοι, αφού σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου, η οποία είναι αφιερωμένη σε ένα διαχρονικά ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα αυτό της δημόσιας υγείας. Πολλά δε μάλλον σήμερα που πλέον το βλέπουμε και μέσα από το πρίσμα μιας πραγματικά βαθιάς τομής στην ιστορία των σύγχρονων κοινωνιών, την πανδημική κρίση και τις νέες προκλήσεις που αυτή έχει φέρει στο προσκήνιο. Αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη είναι η Μαύρη Βίβλος της Πανδημίας, μια ειδική έκδοση του τομέα υγείας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία συμβάλλει ή, εν πάση περιπτώσει, η φιλοδοξία να συμβάλλει στην τεκμηριωμένη κριτική για τα όσα έγιναν, τα όσα δεν έγιναν για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης αυτά τα χρόνια, όσο αλλά και κυρίως στην ανάδειξη μιας εναλλακτικής στρατηγικής που θα μπορούσε να έχει ακολουθηθεί, θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στον περιορισμό των επιπτώσεων και κυρίως των θανάτων, των αποτρέψιμων θανάτων, αλλά που δυστυχώς αγνοήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη και μάλιστα πολλές φορές με τρόπο προκλητικό. Πριν δώσω το λόγο στην γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την Όλγα Διγεροβασίλη, να σας ζητήσω να βεβαιωθείτε ότι τα μικρόφωνά σας είναι κλειστά, ότι θα τα ανοίγετε μόνο την ώρα που θα υποβάλλετε το ερώτημά σας, και να σας πω ότι εφόσον θέλετε να υποβάλλετε ερώτημα, θα πρέπει να πατήσετε το χεράκι εδώ στο Zoom, το γνωστό, αφού προηγουμένως έχετε βεβαιωθεί ότι έχετε βάλει τα στοιχεία σας, όνομα, επίθετο και το μέσο το οποίο εκπροσωπείτε σήμερα εδώ. Οπότε προχωράω κατευθείαν στην γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την Νόγκα Γεροβασίλη. Καλημέρα και από μένα. Εγώ βρίσκομαι εδώ με το ρόλο μου ως γραμματέας, με δεδομένο ότι αυτή είναι μια δουλειά που έγινε από τους αρμόδιους τομεάρχες, δυστυχώς η Δώρα Ιαβιέρη, η οποία συνέβαλε σε αυτό, δεν είναι μαζί μας σήμερα λόγω ενός προσωπικού προβλήματος. Ωστόσο, θα ήθελα να τοποθετήσω αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα στην συγκυρία την οποία διανύουμε, διότι προφανώς ζούμε εν μέσω πολλαπλών κρίσεων με μια διεθνή και εθνική συγκυρία σε κρίσιμη φάση. Οι εξελίξεις τρέχουν καθημερινά πολύ γλωκά σε όλο ένα πιο σύνθετο και πολύ παραγωγικό περιβάλλον. Στα εθνικά μας θέματα, στην εξωτερική πολιτική που βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή, με δεδομένη την επιλογή της κυβέρνησης για την αλλαγή και του αμυντικού δόγματος, αλλά και του δόγματος εξωτερικής πολιτικής, με την επιλογή της κυβέρνησης να βάλει τη χώρα στη θέση του δεδομένου και πρόθυμου συμμάχου, με μια Τουρκία δίπλα μας, η οποία συνεχώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και βεβαίως αναβαθμίζει όμως παράλληλα το ρόλο της. Είδαμε λαθασμένους χειρισμούς της κυβέρνησης από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ξεκινώντας από την προστασία των Ελλήνων στην Ουκρανία, μέχρι την αποστολή όπλων που πληροφορούμαστε όπως και χθες και πληροφορούμαστε από τρίτες χώρες. Μόλις χθες ανακοινώθηκε από τον γερμανό καγκελάριο Σόλτς ότι η Ελλάδα θα παραχωρήσει στην Ουκρανία τεθωρακισμένα οχήματα μάχης ανατολικογερμανικής προελεύσεως και θα προμηθευτεί γερμανικά τεθωρακισμένα. Όλα αυτά, μια προφανώς προσωπική πολιτική του κ. Μητσοτάκη, χωρίς διαδικασίες, χωρίς ενημέρωση στον ελληνικό λαό, χωρίς ενημέρωση των κομμάτων, χωρίς ενημέρωση του ελληνικού κοινοβουλίου και βεβαίως χωρίς να ακολουθηθούν οι θεσμοθετημένες διαδικασίες από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων και των αρμοδίων οργάνων. Και είμαστε μέσω, το ζούμε, την κρίση με το Ιράν και τα ελληνικά πετρελαιοφόρα και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε και ως έτσι, ένα πέρασμα σε αυτή την σχεδόν τριετία της κυβέρνησης ότι όποια κρίση κλήθηκε να διαχειριστεί, απέτυχε.
ακόμη και τις ανεξέλεκτες πυρκαγιές πέρυσι το καλοκαίρι, που έσβησαν στη θάλασσα, όπως θυμάστε, αποκάλυψαν μια τεράστια περιβαλλοντική οικολογική καταστροφή και έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, ελπίζουμε να μην δούμε τα ίδια. Βεβαίως η πανδημία είναι ακόμη εδώ, σε αποκλιμάκωση, αλλά δεν πάβει να είναι εδώ. Και σε μια σύνθετη, δύσκολη καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Οι 5 σημεία δεσμεύσης του Αλέξου Τσίπρα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία έστειλαν τον Πρωθυπουργό να ετοιμάσει ένα διάγγελμα. Να εξαγγείλει εικονική αύξηση μισθών, δίθεν φορολόγηση περισσόδων και κολοσσών, των κολοσσών ενέργειας. Βέβαια, δεν λέγονται υπεραίσοδα, αλλά εσχροκέρδη. Και σίγουρα θα τα φορολογούσε ο Πρωθυπουργός, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να τα βρει και να τα εντοπίσει. Όταν τα εντόπισε από 1,5 δις, με δεδομένα τα στοιχεία, τα οποία διαθέτουμε, τα πήγε στα 800-900 εκατομμύρια και στο τέλος να φορολογήσει περίπου 200 εκατομμύρια. Το κύμα της ακρίβειας σαρωτικό, μεσοσταθμικά το τελευταίο 8μηνο η τιμή του ρεύματος για τον καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκε 80%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 20-30%. Πληθωρισμός ανακοινώθηκε χθες 10,7%, το ψηλότερο στα τελευταία 30 χρόνια. Η κυβέρνηση από την πλευρά της το πρόβλημα το βάζει κάτω από το χαλί, ακολουθεί γενικευμένη στρατηγική έντασης για να αλλάξει την ατζέντα και να επενδύσει άλλη μια φορά στο φόβο. Θέτει γραφειρά διλήμματα, σας θυμίζω το τελευταίο, βιβλιοθήκη ή Βαριοπούλα, το οποίο ευθέως αντιστρέφουμε, βιβλιοθήκη ή Μητσοτάκης. Γιατί κανένας δεν ξεχνά ποιος το 2013-2014 μεταξύ άλλων έκλεισε και τις βιβλιοθήκες της χώρας απολύοντας το προσωπικό και τους βιβλιοθήκων όμως. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση με την πολιτική ένταση δημιουργεί το πρόβλημα για να δικαιολογήσει τη λύση, ακολουθώντας σταθερά το δόγμα τρόμος και πάταξη και προχωρά με την πανεπιστημιακή αστυνομία, παραβιάζοντας και το αυτοδιοίκητο των ΑΕΗ, αλλά αγνώντας την βούληση και της πανεπιστημιακής και της φοιτητικής κοινότητας. Και βεβαίως, μιας και είστε δημοσιογράφοι, να θυμίσω το πρόβλημα της ελευθεροτυπίας στη χώρα, ένα πρόβλημα που είναι πια γνωστό, ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, έφτασε μέχρι την Ουάσιγκτον και θυμάστε την αμήχανη απάντηση του Πρωθυπουργού όταν σε ρώτησε συναδέλφου σας βρέθηκε σε αμηχανία. Θυμίζω διώξεις εις βάρος δημοσιογράφων και εισαγγελικών λειτουργών. Συνολικά λοιπόν η κυβέρνηση με ένα δίθεν επιτελικό κράτος στην πράξη ένα υδροκέφαλο και πελατειακό έχει βάλει, έχει κηρύξει τον εαυτό του σε κατάσταση ανάγκης διαρκώς για να δικαιολογηθεί και η αποτυχία και βεβαίως να μιλήσει συνεχώς για τοπικές ευθύνες και για την παγκόσμια συγκυρία η οποία έφερε τα δεινά στη χώρα, αλλά η κυβέρνηση αυτή δεν έχει καμία ευθύνη. Σε αυτές, με ένα περίγραμμα της συγκυρίας προσπάθησα να σας δώσω, θα βεβαίως για τα ζητήματα για τα οποία είστε εδώ σήμερα και είμαστε εδώ σήμερα, είναι η πολύ σοβαρή δουλειά που έκανε το Τμήμα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία. Θα σας μιλήσει βεβαίως ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Όμως θέλω να θυμίσω, όπως σας είπα και πριν, η πανδημία είναι εδώ, δεν τελείωσε και κυρίως είναι εδώ σε αποκλιμάκωση, αλλά δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τι έχει αφήσει πίσω της, ότι έχουμε χάσει μια πόλη περίπου 30.000 ανθρώπων, ότι και σήμερα και οι εισαγωγές και οι διασωληνωμένοι και τα νέα κρούσματα παραμένουν με μικρότερους ρυθμούς, σε μικρότερη ένταση, αλλά είναι εδώ. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι και χθες χάθηκαν 12 συνάνθρωποι μας και βεβαίως σε όλη αυτή την περίοδο αποκαλύφθηκε και είμαστε εδώ για να το θυμίσουμε ότι θα είχαν σωθεί άνθρωποι, θα είχαν σωθεί πολύ περισσότεροι συνάνθρωποι μας και θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση ακόμη και αυτοί που σήμερα βρίσκονται μετά με τα COVID συμπτώματα διαρκείας, εάν είχε ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και βεβαίως αν δεν είχε την λογική η κυβέρνηση
ότι δεν πρέπει να ενισχύσουμε το ΕΣΥ, διότι τι να το κάνουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας όταν θα τελειώσει η πανδημία, ότι δεν πειράζει αν είσαι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ ή εντός ΜΕΘ, ο κίνδυνος είναι ο ίδιος και οι θάνατοι είναι σε ίδιο αριθμό και όλα αυτά τα αντιεπιστημονικά που ακούσαμε προκειμένου να αποσύρει από πάνω της κυβέρνηση τις ευθύνες της. Σταματάω εγώ εδώ. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία, ο Ανδρέα Τσακούρη. Σας καλημερίσω και εγώ για να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα αυτή της επικοινωνίας. Θεωρούμε όντως υποχρέωσή μας να παρουσιάσουμε με ένα συγκροτημένο τρόπο, με τη μορφή δηλαδή μιας έκδοσης, την κριτική η οποία ασκήθηκε στην υγειονομική διαχείριση της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης, να τεκμηριώσουμε τη συνολική αποτυχία και τις εγκληματικές πολιτικές ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από το ότι στους σκληρούς δείχτες η χώρα μας καταγράφει εδώ και πάρα πολλούς μήνες αρνητικές πρωτιές σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, τεκμηριωμένο και είναι μια υπόθεση η οποία έχει συζητηθεί στην επιστημονική κοινότητα, έχει συζητηθεί στο δημόσιο διάλογο, αλλά ποτέ η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας δεν έκαναν καμιά προσπάθεια σοβαρής διερεύνησης, αποτίμησης και αξιολόγησης της ανταπόκρισης του συστήματος υγείας, εντόπισης προβλημάτων, κενών ή και λαθών στους χειρισμούς για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και να πηγαίνουμε από το ένα κύμα στο άλλο, βελτιωνόμενοι και περιορίζοντας αποτρέψιμους θανάτους, όπως είπε και η Όλγα Γιώργο Βασίλη. Με μία έννοια, κάνουμε σήμερα εμείς, με την παρέμβασή μας αυτή, αυτό το οποίο δεν έκανε η κυβέρνηση οργανωμένα. Δηλαδή, προσπαθούμε, αξιοποιώντας δεδομένα της βιβλιογραφίας, τοποθετήσεις διεθνών οργανισμών, αναφορές στον τύπο, παρεμβάσεις ακαδημαϊκών, παρεμβάσεις στελεχών του συστήματος υγείας, εμπειρογνωμόνων σε θέματα δημόσιας υγείας, προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε και να αποδείξουμε ότι υπήρχε διαφορετική υγειονομική στρατηγική η οποία μπορούσε να ακολουθηθεί, αλλά με πολιτική επιλογή της κυβέρνησης δεν ακολουθήθηκε και ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μην επενδύσει στο δημόσιο σύστημα υγείας, που αυτό ήταν ένας κρίσιμος μηχανισμός καλύτερης ανταπόκρισης του συστήματος και της χώρας σε αυτή την όντως πρωτόγνωρη και παγκόσμια υγειονομική κρίση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση έδρασε, μπορεί να είναι διεθνής κρίση η υγειονομική αυτή και αφορά και την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, αλλά η κυβέρνηση έδρασε ως επιταχυντής αυτής της κρίσης. Και εννοείται ότι δεν είναι απολύτως ψευδής οι τοποθετήσεις που έχουν γίνει από κυβερνητικά στελέχη και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι στο σύστημα υγείας έγιναν πράγματα αυτά τα δύο χρόνια που δεν είχαν συμβεί ποτέ από ιδρύσεώς του, ή ότι θωρακίστηκε το δημόσιο σύστημα υγείας, ή ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε και ό,τι έπρεπε σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Οι δείκτες λοιπόν είναι αψευδής μάρτυρας. Επειδή ακούμε συχνά να λέγονται διάφορα και στο κοινοβουλευτικό έλεγχο και στις τηλεοπτικές παρεμβάσεις των στελεχών των κυβερνητικών, όχι μόνο τώρα που είμαστε σε μία φάση αποδρομής, αλλά και εννοείται στην αιχμή των προηγούμενων επιδημικών κυμάτων, η κατάταξη της χώρας μας ήταν ιδιαίτερα αρνητική και ιδιαίτερα προσβλητική, θέλω. Και τώρα όμως, κοίταζα προχθές τα στοιχεία, στις 29 Πέμπτου, πριν από τρεις μέρες, η Ελλάδα ήταν πρώτη στην Ευρώπη στους ημερήσιους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού, 1,71, ενώ ο μέσος όρος Ευρώπης ήταν 1,01, σχεδόν 70% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Την ίδια μέρα η αθρηστική θνησιμότητα, δηλαδή το σύνολο των θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, που είναι 2.873 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, πάλι μας κατατάσσει σε πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ο δείκτης της υπερβάλλουσας νησιμότητας, τον οποίο καμιά φορά επιλεκτικά και με διάφορες αλχημίες των αριθμών προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση ότι την ευνοεί. Αν δείτε τα στοιχεία της Eurostat, είμαστε το Μάρτιο του 2022 σε πολύ μεγάλη απόκτηση από το μέσο όρο της Ευρώπης, 31% υπερβάλλουσα θνησιμότητα συγκρίνοντας με την προηγούμενη πενταετία, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5,8, και φυσικά το τραγικό γεγονός της ύπαρξης ανθρώπων διασωληνωμένων, οι οποίοι έμειναν για μέρες, κατά μέσο όρο 4,7 μέρες εκτός εντατικής και έχασαν τη ζωή τους χωρίς τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης και κατάλληλης φροντίδας, νομίζω ότι είναι πραγματικά ο σκληρότερος δείχτης αποτυχίας αυτής της διαχείρισης, τον οποίον ανέδειξε βεβαίως και η γνωστή μελέτη Τσιόδρα Λίτρα. Επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν και άλλοι δύο πολύ κρίσιμοι δείχτες αποτυχίας. Ο ένας είναι οι ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες των ανθρώπων. Στη διάρκεια λοιπόν αυτής της υγειονομικής κρίσης, που υποτίθεται ότι στηρίχθηκε το σύστημα υγείας με προσλήψεις και βελτιώθηκαν οι υποδομές του, οι ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες των πολιτών, που ήταν ήδη ψηλές πριν από την κρίση, την πανδημική, τριπλασιάστηκαν. Από 8% του πληθυσμού πήγε στο 24%. Άρα αυξήθηκαν οι ανισότητες οι υγειονομικές στη χώρα μας στη διάρκεια της πανδημίας, αντί, όπως θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο, να μειωθούν οι ανισότητες και να διασφαλιστεί η καθολική και ισότιμη πρόσβαση και κάλυψη όλων των αναγκών υγείας των ανθρώπων. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, βεβαίως, είναι η πλήρης αποδιοργάνωση του συστήματος υγείας, η οποία πλέον είναι μια μη αμφισβητήσιμη πραγματικότητα σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, από το τελευταίο επαρχιακό νοσοκομείο μέχρι τα μεγάλα τριτοβάθμια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Υπάρχει κλίμα δραματικής υποχώρησης της τακτικής λειτουργίας, υπάρχει κλίμα ταλαιπωρίας και τεράστιο χρόνο αναμονής για να κλειστεί ένα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία ή για να διενεργηθεί μια συνηθισμένη χειρουργική επέμβαση. Υπάρχει επιβάρηση οικονομική των πολιτών, οι οποίοι αναγκαστικά, όσοι τουλάχιστον έχουν μια στοιχειώδη οικονομική δυνατότητα, αναζητούν υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα. Και βεβαίως υπάρχει μια τεράστια εξουθένωση επαγγελματική των ανθρώπων του ΕΣΥ. Υπάρχει το λεγόμενο σύνδρομο burnout. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει ξεπεράσει τις ψυχοσωματικές του αντοχές. Υπάρχει τάση παρέτησης και φυγής από το δημόσιο σύστημα υγείας. Το brain drain και η επιστημονική μετανάστευση και ιδιαίτερα η ιατρική μετανάστευση έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Και αν δεν υπάρξει μια παρέμβαση προοπτικής, άμεση στήριξη σε πούλους των πληγών σε αυτή τη φάση, αλλά κυρίως προοπτικής για να ξαναγίνει το ΕΣΥ ελκυστικό, να στηριχθούν με πλέον πόρους οι δημόσιες δομές και να υπάρξει μια παρακαταθήκη από την πανδημική κρίση, νομίζω ότι πραγματικά η κυβέρνηση ουσιαστικά υπογράφει τη θανατική καταδίκη αυτού που ξέραμε μέχρι τώρα ως δημόσιο σύστημα υγείας. Και εδώ είναι και η βασική μας στρατηγικού χαρακτήρα διαφορά. Η κυβέρνηση συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο στην πανδημία και είχε αυτά τα ελλείμματα και τις εγκληματικές πολιτικές ευθύνες και ανεπάρκειες, επειδή ακριβώς θεωρούσε ότι η πανδημία θα είναι μια προσωρινή υπόθεση, υποεκτίμησε τον κίνδυνο, συμπεριφερόταν μετά από κάθε επιδημικό κύμα ως να είχε έρθει το τέλος της πανδημίας και σήμανε πάρα πολλές φορές τη λήξη της, δίνοντας και λάθος σήμα φυσικά και στους ανθρώπους και στην ανάγκη να υπάρχει, να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και πρόληψης απέναντι σε αυτή τη φωνική απειλή. Και ο βασικός λόγος που τα έκανε όλα αυτά είναι ότι δεν ήθελε να δεσμευτεί σε μία απλόχερη και μακροπρόθεσμη χαρακτήρα παρέμβαση στο ΕΣΥ. Αυτό λοιπόν είναι το κομβικό θέμα. Και αυτό κατά την άποψή μου αναδεικνύει και το μείζον πρόβλημα της επόμενης μέρας, της μετα-COVID εποχής όπως λέμε. Εμείς θεωρούμε ότι η πανδημία αυτή έδωσε μια χαριστική βολή στο νεοφιλελεύθερο αφήγημα περί υπεροχής του ιδιωτικού τομέα και περί προβληματικού δημόσιου, περί κρατισμού που εμποδίζει τον υγιή ανταγωνισμό
και την ελεύθερη αγορά κλπ. Κλπ. Η οποία υποτίθεται παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Όλοι κατάλαβαν μέσα στην πανδημική κρίση ότι αυτές οι προβληματικές με δυσκολίες, με προβλήματα στελέχωσης κλπ. Δημόσιες δομές είναι αυτές οι οποίες σήκωσαν όλο το βάρος της υγειονομικής κρίσης. Και αυτές οι οποίες έδωσαν στους πολίτες, παρά τα προβλήματα και τις αδειξότητες, την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Αυτές λοιπόν θα πρέπει κατά προτεραιότητα να στηριχθούν στην επόμενη φάση. Η κυβέρνηση κάνει το εντελώς αντίθετο, περίμενε να ξεμπερδέψει με τις εκκρεμότητες της πανδημίας για να δρομολογήσει ένα σχέδιο και συρρήκνωσης δημόσιων δομών και μετακύλησης κόστους σταδιακά στην τσέπη του πολίτη και ιδιωτικοποίησης φιλέτων του ΕΣΥ και εκχώρησής τους σε ιδιώτες επενδυτές και βεβαίως ολιγοπωλιακής αναδιάρθρωσης της ιδιωτικής αγοράς, διότι είναι σαφές ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί πολιτικά τα μεγάλα οργανωμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας, είτε της διάγνωσης, είτε της νοσηλείας, είτε της αποκατάστασης, είτε νέων υπηρεσιών που αναδύονται αυτή την περίοδο, όπως για παράδειγμα η κατοίκον φροντίδα κλπ. Αυτό λοιπόν το κυβερνητικό σχέδιο. Θεωρούμε ότι αυτή η λεωφιλελεύθερη και αγοραία λογική και η επιρροή επιχειρηματικών συμφερόντων είναι που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε καταθέσει και υπάρχει και στον επίλογο κατά κάποιο τρόπο της Μαύρης Βίβλου συγκροτημένος ένας δεκάλογος θέσεων και αξώνων του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν παρουσιαστεί δημόσια για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του, για την παροχή ενός νέου πλαισίου εργασιακών, μισθολογικών και εκπαιδευτικών κινήτρων για να ξεπεράσουμε αυτή την παρατεταμένη κρίση και την υποχώρηση της λειτουργίας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και να υπάρξει όντως μια προοπτική βελτίωσης και της ποιότητας των υπηρεσιών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, πάντα στη γραμμή της καθολικότητας, της ισότητας και της αποτελεσματικότητας στη φροντίδα. Αυτό είναι το δικό μας το πολιτικό σχέδιο. Η διάγνωση για τις προθέσεις της κυβέρνησης νομίζω έχει γίνει, είναι απολύτως κατανοητές σε όλο τον κόσμο και στους εργαζόμενους, στους υγειονομικούς και στους ασθενείς και στις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει παντού, από παντού έρχονται τα μηνύματα της αποδιοργάνωσης και της κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Νομίζουμε ότι είναι ζήτημα πια και πλέον των πολιτών της χώρας μας να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διακριτά πολιτικά σχέδια, που το ένα οδηγεί στην περαιτέρω απαξίωση και υποβάθμιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και το άλλο μπορεί να εγγυηθεί με άλλες προτεραιότητες και με άλλη επένδυση και με άλλη χρηματοδότηση και στελέχωση την αξιοπρέπεια της δημόσιας περίπτωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Αντρέα. Και πριν περάσω στον αναπληρωτή του ΜΕΑΚΙ Υγείας, τον Γιώργο Βαρεμένο, να σας θυμίσω ότι εφόσον θέλετε στη συνέχεια να υποβάλλετε ερώτημα, να πατήσετε το χεράκι στο Zoom και εάν είναι δυνατόν να σας παρακαλέσω να ενημερώσετε το όνομα, επίθετο και το μέσο από το οποίο προέρχεστε για να διευκολύνουμε λίγο τη διαχείριση μετά. Ευχαριστώ. Με αν επιτρέψετε μου εν συντομία να δώσω μια εικόνα της κατάστασης που επικράτησε στη διάρκεια της πανδημίας σε περιφερειακό επίπεδο, όπου ορισμένα προβλήματα εμφανίστηκαν παροξημένα με ακραία μορφή τη θνητότητα σε ορισμένες ΜΕΘ περιφερειακών νοσοκομείων, η οποία έφτασε 100%, όπως επίσης και τη θνητότητα όσων διασωληνώνονταν εκτός ΜΕΘ και δεν είχαμε το τρόπο να μεταφερθούν σε άλλα πιο οργανωμένα νοσοκομεία, ώστε να σωθούν κάποιες ανθρωπίνες ζωές. Εμένα προσωπικά με έχει στοιχειώσει αυτό, στον βαθμό που έχω εμπλακεί σε κάποιες προσπάθειες ανθρώπων να μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε για να σωθούν. Κάποιοι σώθηκαν, πολύ περισσότεροι δεν σώθηκαν, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να σωθούν οπωσδήποτε, αν μεταφέρονταν, αλλά και μια ζωή να μπορούσαμε να σώσουμε θα ήταν σημαντικό. Τότε, όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα, η κυβέρνηση το χρησιμοποίησε για να λύσει ορισμένα προβλήματα και να κάνει ορισμένες διευθετήσεις σε τοπικό επίπεδο, να διώξει έναν διοικητή που δεν ήθελε, ας πούμε, για παράδειγμα.
Με αποτέλεσμα όμως να δυσφημιστούν αυτά τα νοσοκομεία, να πληγεί η αξιοπιστία τους και να δημιουργηθεί εντύπωση σε ορισμένους ανθρώπους ότι ή ζεις ή πεθαίνεις, δηλαδή αν μπορείς να πας κάπου σε κάποιο ιδιωτικό ζεις, ενώ αν πας στο δημόσιο νοσοκομείο, που δεν ισχύει, δεν αλήθεια αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα όμως, δυσφημίστηκαν τα νοσοκομεία. Τότε η κυβέρνηση εξηγήλε τη διενέργεια κάποιων ερευνών, κάποιας έρευνας. Δεν μας δώσαν μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όχι για να μας ικανοποιήσουν την περιέργεια, για να βάλουμε ορισμένα συμπεράσματα, ούτως ώστε στο μέλλον να αποφύγουμε ορισμένες καταστάσεις που τώρα δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε. Βγήκε ξαφνικά ο κύριος Πλεύρης, ο αρμόδιος υπουργός, και δήλωσε ραδιοφωνικά ότι έφταιγε ένα μικρόβιο. Η κυρία Γκάγκα, στην οποία εγώ έκανα μια ερώτηση, απέφυγε να πει το παραμικρό περί μικροβίου, αλλά δεν είπε όμως ποια ήταν η αιτία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της έρευνας, είναι η εσωτερική υπόθεση η έρευνα και το αποτέλεσμά της. Η αλήθεια είναι ότι εδώ υπάρχει μια απόκρυψη της πραγματικότητας, της ζωφερής αυτής της πραγματικότητας, για λόγους που εγώ δεν θέλω να υποθέσω, αλλά αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Στη διάρκεια της πανδημίας, ό,τι έγινε σε άλλα νοσοκομεία έγινε και στην περιφέρεια, μαζική αναστολή χειρουργείων, με αποτέλεσμα ακόμη και στοιχειώδεις επεμβάσεις, όπως παράδειγμα να κάνεις μια επέμβαση καταράκτη. Θα σας φανεί παράξενο. Υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι, δεν είναι ο κανόνας, αλλά υπάρχουν όμως, που δεν μπορούν να πάνε για να κάνουν την επέμβαση καταράκτη παρά μόνο συνοδευόμενοι. Γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την όρασή τους. Δηλαδή είναι τόσο μακρινά τα ραντεβού που ούτε τέτοιες απλές κινήσεις δεν μπορούν να γίνουν. Κοιτάξτε να δείτε, χωρίς να θέλω να παρεντολογήσω. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Από το τέλος του χρόνου έως τα σήμερα, σε ένα νοσοκομείο, παράδειγμα, στο νοσοκομείο Αγρινίου, έχουν φύγει 11 γιατροί, έχουν αποχωρήσει. 9 με σύνταξη και 2 με παρέτηση. Ήδη τελούν υπό παρέτηση οι άλλοι 3. Μέσα στο χρόνο πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν άλλοι 4. Από όλες αυτές τις περιπτώσεις, συν τις 10 γενιές οργανικές θέσεις, δεν έχει καλυφθεί καμία. Και να φανταστείτε ότι από την αρχή, από τις αρχές ενός χρόνου, είναι γνωστό ποιοι θα συνταξιοδοτηθούν. Και πρέπει να γίνουν οι ενέργειες αναπλήρωσης από τότε. Διότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Δεν μπορεί να πεις δηλαδή έφυγε ένας και τον παίρνω αύριο. Λοιπόν, πρόκειται για μια, κατά τη γνώμη μου, και εκεί οδηγούν τα συγκεκριμένα στοιχεία, στοιχειώδη, συνειδητή όμως, συνειδητή απόφαση να αποδυναμωθεί το ΕΣΥ. Προκύπτει εκ των γεγονότων. Και θα σας πω κάτι, αν θέλετε, σε αντίστοιξη με αυτό. Όταν η κυβέρνηση θέλει να επέμβει αστραπιαία, το κάνει. Όπως το έκανε στην περίπτωση των ΣΟΚ. Δηλαδή των ανθρώπων που δούλευαν στα νοσοκομεία, στην καθαριότητα, στη σύντηση, στη φύλαξη, και τους οποίους κάποτε τους χειροκροτούσε ο κύριος Μητσοτάκης και η οικογένειά του ως ήρωες, τώρα τους πετάει για να έρθουν άρων-άρων τα συνεργεία και έκανε μία παράταση δίμηνη με τι όρο λέει. Με την υποσημείωση ότι αν τελειώσουν οι διαδικασίες μέσα στο δίμηνο για να την πρόσληψη των συνεργείων των εργολάβων, απολύονται. Δηλαδή λέει σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί που το ζουν το μαθαίνουν, οι υπόλοιποι από πού να το μάθουν, ότι να είστε απίκο για να απολυθείτε. Το συντομότερο δυνατόν, ούτε καν δηλαδή να μεσολαβήσει ένα δίμηνο της προθεσμίας, αλλά εφόσον λέει ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, και ενώ εμείς αποδείξαμε και με κοινοβουλευτικό έργο και με προτάσεις ότι είναι συμφερότερο να μείνουν οι εργαζόμενοι, οικονομικά εννοώ, υπάρχουν τα παραδείγματα από το παρελθόν, όταν είχαν ξαναεισέλθει τα συνεργεία, τα οικονομικά στοιχεία σε κάθε νοσοκομείο που δείχνουν ότι είναι και ευθυνότερο να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί και καλύτερο από άποψη εργασιακών σχέσεων. Με τρόμο περιμένουν ήδη οι εργαζόμενοι να τελειώσει η προθεσμία για να δουν τι τους περιμένει. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Οι άνθρωποι έχουν μια αιμονή, μια ιδεολειψία, η οποία αφού δεν άλλαξε μέσα στην πανδημία, δεν ξέρω τι πρέπει να συμβεί σε αυτόν τον τόπο
για να μεταγεννηθούν από αυτή την αιμονή. Και να μην να τελειώνω, για να μην απαραιτολογώ, εμείς κάναμε υπεύθυνη αντιπολίτευση, κάναμε προτάσεις και σε περιφερειακό επίπεδο, μπορώ να σας αναφέρω να ανατρέξετε, τους λέμε πάρτε, αγοράστε ένα μοριακό αναλυτή, δεν μπορεί να τα στέλνετε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, το κεντρικό στην Πάτρα, και να περιμένετε δύο μέρες να έρθουν τα αποτελέσματα. Διότι μέχρι τότε δεν ξέρετε ποια είναι η κατάσταση από άποψη ασθενούντων από COVID στα νοσοκομεία. Κάντε παραγγελίες σε κεντρικότερο επίπεδο, γιατί τα αναλώσιμα είναι φθηνότερα όταν τα παραγγείλεις σε κεντρικό επίπεδο παρά νοσοκομείο με νοσοκομείο. Με βάση ανάλυση στοιχείων είχαμε προειδοποιήσει σε περιφερειακό επίπεδο εγώ, όλα αυτά υπάρχουν δημοσιευμένα σε τοπικά μέσα, ότι σε 1,5 μήνα θα είναι αυτή η κατάσταση από υγειονομική άποψη στην περιφέρειά μας, πάρτε τα μέσα, προσπαθούσα να επικοινωνήσω με υπευθύνους τον Άννα τον Καϊάφα, τον υπεύθυνο της ΥΠΕ, ο οποίος δεν έβγαινε ούτε καν στο τηλέφωνο για να ακούσει τις προτάσεις, όχι παρατηρήσεις και κριτική, για να ακούσει τις προτάσεις. Και κατά λίγο λέγοντας, μέσα από την πρακτική, την πύρινη εμπειρία μιας πανδημίας, προκύπτει το εξής. Η κυβέρνηση τη χειρίστηκε με επικοινωνιακό τρόπο, χειρίστηκε τις παραγγελίες, πώς τις λέμε αυτές, με αναθέσεις, τις προμήθειες, με αναθέσεις σκανδαλώδεις, που είναι ύβρις να γίνεται αυτό μέσα σε μια πανδημία. 7 δις είναι οι απευθείας αναθέσεις. Σε ποια άλλη χώρα ευρωπαϊκή έχει γίνει αυτό? Ρωτάμε, σε ποια άλλη χώρα ευρωπαϊκή έχει γίνει αυτό το σκάνδαλο? Γιατί περί σκανδάλου πρόκειται. Τη χειρίστηκε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση, δεν άκουσε τις προτάσεις, δεν είχε διάθεση για συνένεση, δεν είχε διάθεση για συνένεση, στο ελάχιστο επίπεδο, γιατί να αντιμετώπιζε, δεν είχε καμιά διάθεση, απέρριψε τις προτάσεις για διακοινοβουλευτικό έλεγχο των αναθέσεων, δεν ήθελε, όπου έκρινε ότι πρέπει να εμφανίζεται επικοινωνιακά συνενετική το έκανε, όπου ήθελε να καλλιεργήσει διχασμό και κοινωνικό αυτοματισμό το έκανε στην περίπτωση των εμβολιασμών. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για ενίσχυση και υπόθεση του αντιεμβολιαστικού κινήματος, ενώ ήξερε πολύ καλά και είχε ένα παράδειγμα της Πορτογαλίας, το πιο επιτυχημένο πανευρωπαϊκά, το οποίο βασίστηκε πού? Πού βασίστηκε? Στη συνένεση, όχι στον κοινωνικό αυτοματισμό. Καλλιεργήθηκε και αυτό και άφησε τραύματα αυτό στην κοινωνική συνοχή. Άφησε τραύματα στην κοινωνική συμπεριφορά. Βγήκαμε με περίπου 30.000 ζωές λιγότερες από την πανδημία. Βγήκαμε με ένα γονατισμένο εσύ και μια κοινωνία σε ένα βαθμό διχασμένη. Αρνείται η κυβέρνηση να κάνει συμπεράσματα από αυτή την εμπειρία και δυστυχώς, χτύπα ξύλο, μήπως αυτό είναι κανένας κακός σύμβουλος σε περίπτωση υποτροπής ή άλλης υγειονομικής χρήσης τυχών. Γιώργο, πριν προχωρήσουμε στα ερωτήματα, να σας ενημερώσω ότι στο chat έχει ανέβει και η μελέτη αυτή, έχει ανέβει η ειδική έκδοση για την οποία συζητάμε σήμερα. Οπότε προχωράμε κατευθείαν στα ερωτήματα. Ο Γιάννης ο Σημεωνίδης από CNN3. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ωραία. Ο Γιάννης ο Σημεωνίδης από το CNN3. Ήθελα να ρωτήσω με αφορμή τα όσα είπε τις προηγούμενες ημέρες, τα όσα είπαν μάλλον και ο Υπουργός Υγείας και η αναπληρώτρια Υπουργός για το ενδεχόμενο, όχι μάλλον για το ενδεχόμενο, για τη βεβαιότητα τέταρτου εμβολιασμού το φθινόπωρο. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες μέθοδοι υποχρεωτικότητας, να το πω έτσι, και για τον τέταρτο εμβολιασμό. Ήδη ο κύριος Πολάκης έχει πάρει θέση αρνητική ως προς αυτό και μάλιστα κάνει λόγο και για σκάνδαλο από την πλευρά του Υπουργού Υγείας, μεγαλύτερο και από αυτό των προμηθειών του κυρίου Αβραμόπουλου την εποχή του ΙΤΑ 1 ΝΙ 1. Επομένως, ήθελα να ρωτήσω
ποια είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ως προς την υποχρεωτικότητα όπως την έχουμε δει με τους προηγούμενους εμβολιασμούς σε περίπτωση τέταρτου εμβολιασμού του φθινόπωρου. Ευχαριστώ. Σημειονίδη, να πούμε καταρχήν ότι η τοποθέτηση η οποία υπήρχε πάντα στα κρίσιμα επιστημονικά διηγήματα και διακυβεύματα στη διάρκεια της πανδημίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι ακούμε με σεβασμό τις εισηγήσεις των θεσμοθετημένων επιστημονικών οργάνων της πολιτείας και οι οποίες βεβαίως τεκμηριώνονται με βάση την διεθνή βιβλιογραφία, με βάση τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου των Λοιμόξεων, των άλλων ευρωπαϊκών θεσμών. Και βεβαίως αυτό που προσπαθούμε είναι να ασκήσουμε πολιτικό έλεγχο όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής στη χώρα μας, όσον αφορά την στήριξη του συστήματος υγείας που υπήρξε το τεράστιο πρόβλημα το οποίο το αναφέραμε, αλλά και όσον αφορά την ενεργητική συνένεση και συνδρομή των πολιτών στην προσπάθεια να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Εκεί υπήρξαν σοβαρά προβλήματα, κύριε Σημειονίδη. Έχουμε πει ότι η κυβέρνηση έκανε μια από τις πιο αδιαφανείς διαχειρίσεις της πανδημίας, όχι μόνο στον τομέα των προμηθειών και των έκτακτων δαπανών, όπου όντως, πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, ο Βαρεμένος αρνήθηκε να υπάρξει διακοινοβουλευτικός έλεγχος και επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί αυτή τη διαχείριση, αλλά και στον τομέα της πρόσβασης στα δεδομένα, της ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και της κοινής γνώμης για την πραγματική επιδημιολογική εικόνα της χώρας και σε κεντρικό και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι και να μπορούν πραγματικά να σταθμίσουν σωστά τα θέματα κλπ. Και στο θέμα των εμβολιασμών, και εκεί δεν έγινε η απαιτούμενη προσπάθεια. Το είχαμε πει από την αρχή. Έπρεπε να γίνει μια μεγάλη παρέμβαση αγωγής υγείας και ενίσχυσης της εμβολιαστικής κουλτούρας στον πληθυσμό. Αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε επειδή η κυβέρνηση έχει στην λογική της και θα έλεγα στο πολιτικό της DNA την κουλτούρα της επιβολής, την κουλτούρα του αποφασίζομαι και διατάσσομαι και βεβαίως και την τάση να μεταθέτει πάντα την ευθύνη στον πολίτη. Αυτό δημιούργησε πρόβλημα, υπήρξε μια κρίση εμπιστοσύνης, εργαλειοποίησε τους ειδικούς, εργαλειοποίησε τις επιτροπές, έσπευδαν πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί να προβάλλουν αποφάσεις και πολιτικές επιλογές και στη συνέχεια να ζητούν από τις επιστημονικές επιτροπές να εγκρίνουν εκ των υστέρων. Αυτό δημιούργησε μια κρίση αξιοπιστίας και μια κρίση εμπιστοσύνης. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι πλέον, αν θέλετε και ως τελικό συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία, πρέπει για κάθε κίνηση από εδώ και πέρα, η οποία δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά ή ας πούμε δυσπιστία σε κάποιο κομμάτι της κοινής γνώμης, να υπάρχουν τεκμηριωμένες απαντήσεις, επιστημονικές και καθαρή και σαφής ενημέρωση και της κοινής γνώμης και των πολιτικών δυνάμεων. Υπήρχε την πρώτη περίοδο της πανδημίας ένας διάβλος επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Η τωρινή πολιτική ηγεσία αυτό το διάβλο τον διέκοψε. Τον διέκοψε. Σταμάτησε να υπάρχει ενημέρωση από την πρόεδρο της Επιτροπής Εμβολιασμών, από τους επικεφαλείς της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, από τα στελέχη, τα υπηρεσιακά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, από τον ΕΟΔΗ κλπ. Νομίζω ότι αυτό ήταν λάθος και αυτό συνέτεινε σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, η υπόθεση της τέταρτης δόσης. Αυτό είναι ένα αμιγώς επιστημονικό ζήτημα στο οποίο η διεθνής επιστημονική κοινότητα ακόμα δεν έχει καταλήξει γιατί θέλει να δει τη δυναμική της εξέλιξης της πανδημίας στο επόμενο διάστημα. Επί του παρόντος ισχύει η σύσταση, η ισχυρή σύσταση, όχι η υποχρέωση. Όχι με την έννοια της υποχρεωτικότητας του εμβολιαστικού πιστοποιητικού κλπ. Που υπήρχε στην αρχή. Υπάρχει ισχυρή σύσταση για τέταρτη δόση
στους ευάλωτους και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ο ανεξαρτήτως ηλικίας και στους άνω των 60. Και συζητείται και στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από τα συμφραζόμενα, συζητείται η πιθανότητα προϊόντος του χρόνου και πηγαίνοντας προς το φθινόπωρο να γενικευτεί αυτή η σύσταση σε όλο τον πληθυσμό. Νομίζω ότι αυτό είναι θέλει μια ισορροπημένη και προσεκτική διαχείριση, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα μη συμμόρφωσης και μη ανταπόκρισης σε μια επιβεβλημένη πιθανόν αναμνηστική δόση, διότι έχει αποδειχθεί ότι παρά το ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και έναντι της μετάλλαξης όμικρον, όσον αφορά τη σοβαρή νόση, τη διασωλήνωση και το θάνατο, φύγει αυτή η προστασία και η αποτελεσματικότητα μετά τουλάχιστον από ένα εξάμηνο. Αυτό λέει η βιβλιογραφία. Άρα αυτά όλα θα πρέπει να σταθμιστούν και κυρίως το Υπουργείο θα πρέπει υπεύθυνα να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις, να ενημερώσει το Κοινοβούλιο, να έρθει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ο Υπουργός, να καλέσει τους εκπροσώπους υγείας των κομμάτων σε κατηδίαν συναντήσεις, να δώσει επιστημονική τεκμηρίωση στις επιλογές και να μην εμφανίζεται ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που κάνουν οι υπουργοί ή οποιοδήποτε και κινείται κυρίως με όρους επικοινωνιακούς. Το επόμενο ερώτημα από τον κύριο Ραυτόπουλο από την Αυγή και το Κόκκινο. Καλησπέρα και με εμένα. Πολλοί λένε μεταξύ αυτών και αρκετά κυβερνητικά στελέχη έχουν εκφράσει την άποψη ότι αν η πανδημία μας έβρισκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είχαμε είτε τα ίδια είτε ακόμα και χειρότερα αποτελέσματα. Τι απαντάτε σε αυτές τις απόψεις? Και ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω και κυρίως αφορά την επόμενη μέρα, γιατί βλέπω ότι στη μαύρη βίβλο για την πανδημία στο τέλος έχετε την πρόταση για μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση, μια αριστερή προοδευτική πρόταση για την υγεία. Αν η διαχείριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη αφήνει περιθώρια ώστε να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Κύριε Ραυτόπουλε, απαντώ το τελευταίο. Εννοείται ότι δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής στο ότι η κυβέρνηση υλοποιεί ένα αντιπαραθετικό με το δικό μας πολιτικό σχέδιο, το οποίο δεν παίρνει υπόψη κανένα από τα διδάγματα της πανδημίας και οδηγεί, κατά την άποψή μας, στην προεσή περίοδο. Στην περίοδο δηλαδή που στη χώρα μας την υγειά τους και την περίθαλψη, την αξιοπρεπή περίθαλψη είχαν μόνο όσοι είχαν χρήματα. Αυτό είναι ντροπή και είναι πισωγύρισμα κοινωνικό και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί σε αυτή τη φάση που είμαστε στην αντιπολίτευση, μαζί με τους υγειονομικούς, μαζί με τους ασθενείς, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως να υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο θα διεκδικήσει τις παρεμβάσεις που θεωρούμε εμείς ως αναγκαίες για το μέλλον και την επόμενη μέρα. Τώρα, όσον αφορά αυτό το σχόλιο ότι η κυβέρνηση αυτή τα κατάφερε καλύτερα και αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν τα πράγματα πολύ χειρότερα, νομίζω ότι αυτό μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει, ειδικά στους ανθρώπους του συστήματος υγείας, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά και μπορούν να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα σε ομοειδείς περιόδους, δηλαδή ανάμεσα στην πρώτη μνημονιακή και στην ύστερη μνημονιακή περίοδο, όπου είχαμε διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες και στο ίδιο όμως πλαίσιο δημοσιονομικό περιορισμό και λιτότητας, και ξέρετε πάρα πολύ καλά και ξέρει ο κόσμος πόσο σημαντικές αλλαγές και τομές έγιναν υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας, υπέρ της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης των πολιτών και ιδιαίτερα των ανασφάλιστων ανθρώπων, στήριξης των δημόσιων τομών, μόνιμων προσλήψεων, οι οποίες, χιλιάδων μόνιμων προσλήψεων, οι οποίες δεν είχαν παγώσει την πρώτη πενταετία, αναβάθμιση στήριξης και αύξηση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων, και μεταρρυθμίσεων σημαντικών στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στην επίγουσα ιατρική κλπ. Εμείς λοιπόν σε περίοδο χρεοκοπίας της χώρας δώσαμε δείγματα γραφής αδιαμφισβήτητα για την προτεραιότητά μας και για τις αξίες τις οποίες υπερασπιζόμαστε στον τομέα της υγείας. Και με αυτό το κεκτημένο, κατά την άποψή μου, μπόρεσε το σύστημα υγείας, ειδικά τον πρώτο καιρό, να αντιμετωπίσει την πρόκληση της πανδημίας. Και η κυβέρνηση, αντί στη συνέχεια να το στηρίξει όπως έκαναν όλες οι άλλες χώρες,
και η τελευταία χώρα του τρίτου κόσμου, θα έλεγα, αυτή την περίοδο προσπάθησε να στηρίξει το σύστημα υγείας της. Γι' αυτό και δεν είναι συγκρίσιμες δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Εμείς λοιπόν είδαμε ότι προϊούσεις της πανδημίας η κυβέρνηση δεν προχώρησε μόνιμες προσλήψεις. Έκανε περικοπές στους προϋπολογισμούς και το 2021 και το 2022 του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Δημιούργησε εμπόδια πρόσβασης, όπως αυτό με τις συνταγογράφεις των ανασφάλιστων πολιτών. Άφησε δομές να υπολειτουργούν και να καταλήγουν, ας πούμε, ουσιαστικά σε ανυπαρξία. Δημιούργησε τεράστιες επιβαρύνσεις, άφησε ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας απροστάτευτα και κυρίως χρόνιους ασθενείς. Υπάρχουν, αν δείτε τις δημόσιες τοποθετήσεις των Συλλόγων των Καρκινοπαθών και άλλων ασθενών με χρόνια διαπηρετικά για τη ζωή νοσήματα, εκφράζουν συνεχώς την απόγνωσή τους για την δυσκολία που είχαν και για το έλλειμμα φροντίδας όλα αυτά τα χρόνια. Το σύστημα υγείας πήγε πίσω, οι ανισότητες αυξήθηκαν, όπως σας είπαμε προηγουμένως, ενώ εμείς ακριβώς σε περίοδο λιτότητας και περιορισμών μειώσαμε τις ανισότητες. Ήταν 14%, 14,5% αυτός ο δείκτης ακάλυπτων υγειονομικών αναγκών το 2015 και τον καταφτάσαμε, τον ρίξαμε στο 8,5% το 2019. Αυτό είναι μια μετρήσιμη προοδευτική πολιτική, γιατί το να μειώνεις ανισότητες σε αυτό τον πολύ ευαίσθητο τομέα είναι πραγματικά αριστερή και προοδευτική πολιτική σε συνθήκες μνημονίου. Άρα τα δείγματα γραφής υπήρχαν. Η εναλλακτική στρατηγική για το ότι έπρεπε να γίνει την έχουμε παρουσιάσει και την τεκμηριώνουμε και εδώ, από την καλή επιδημιολογική επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση και την πρόληψη της διασποράς στην κοινότητα, από την προνοσοκομιακή διαχείριση και την εμπλοκή της πρωτοβάθμιας φροντίδας, από την ενίσχυση των τμήματων επιγόντων περιστατικών που ήταν ένας κρίσιμος κρίκος που είχαμε δρομολογήσει παρεμβάσεις πολύ σημαντικές και τώρα βάλτωσαν, από την ενίσχυση των κλινικών COVID, οι οποίες αφέθηκαν να στελεχώνται και να λειτουργούν από μη εξειδικευμένους στις λοιμώξεις γιατρούς, από τις μονάδες συντακτικής θεραπείας που και εκεί δεν έγινε η απαιτούμενη παρέμβαση παρά τις μεγαλοστομίες, ότι υπερτριπλασιάσαμε τις κλίνες κλπ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η στελέχωση αυτών των κλινών που καθορίζει και το αποτέλεσμα ήταν ελλειμματική και από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Από τη μη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Αυτό ήταν πολύ κέρια σημασίας. Ήταν πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μην αξιοποιήσει τις υποδομές και το προσωπικό και τις δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα υγείας, να τον κρατήσει προστατευμένο από την πανδημία για να κερδοσκοπήσει την πραγματικότητα από την αδυναμία του ΕΣΥ και από το ότι τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία αλλά και οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας είχαν κατεβάσει ρολά στην υπόλοιπη νοσηρότητα. Άρα όλα αυτά μαζί αποδεικνύουν ότι η διαχείριση που θα μπορούσε να γίνει με μια άλλη διακυβέρνηση με το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα είχε εντελώς αντίθετα ή τουλάχιστον σαφώς διαφοροποιημένα αποτελέσματα. Το μοντέλο της Πορτογαλίας νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό. Η Πορτογαλία δεν τα πήγε καλά μόνο επειδή έκανε μια σωστή καμπάνια εμβολιασμών, μόνο επειδή έκανε μια παρέμβαση αγωγής υγείας στην κοινότητα, αξιοποίησε τους οικογενειακούς γιατρούς κλπ. Αλλά τα πήγε καλά επειδή επένδυσε στο σύστημα υγείας της. Έκανε 29.000 προσλήψεις στη διάρκεια της πανδημίας και πρόσθεσε 2,2 δις ευρώ στις ετήσιες δημόσιες δαπάνες υγείας. Αυτά σε μια χώρα που είναι ομοειδής με εμάς, με τον ίδιο πληθυσμό και με περίπου την ίδια κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούσαν να γίνουν με άλλο τρόπο τα πράγματα και αυτό νομίζω με πολύ αναλυτικό τρόπο έχουμε τεκμηριώσει στην έκδοση αυτή την οποία έστειλε. Μπορούσα να πω μόνο μια φράση. Κοιτάξτε να δείτε αυτό το επιχείρημα που είπε ο συνάδελφος. Το έλεγε η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση, το κύμα ήταν σαρωτικό. Ο κ. Μητσοτάκης κήρυξε το τελευταίο μίλι και μετά από αυτό την κήρυξη του τέλους της πανδημίας ήρθε η συντέλεια ως προς την πανδημία. Το βέβαιο είναι ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση και όχι κυβέρνηση, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς την βοριχία
στην οποία θα επιδίδονταν, τη στιγμή που έχουμε χάσει μια πόλη ολόκληρη, 30.000 κατοίκων, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει δραματικό δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο βαίνει επιδεινούμενο και σε βάθος χρόνου η κατάληξή του είναι αυτή που δεν πρέπει να φανταζόμαστε. Λοιπόν, στην αρχή η κυβέρνηση έπαιξε με το φόβο, ποτέ δεν έπαιξε να παίζει με το φόβο, επικαλούνταν τη μνήμη επιλεκτικά και τελικά ποντάρισε στη λύθη. Η κυβέρνηση θέλει να, όσο και πιο μακρινή να είναι η ανάμνηση του κόσμου από την πανδημία, και κάνει κάτι αντιφατικό πάλι και σήμερα τώρα. Απ' τη μια μεριά εξαγγέλει μέτρα αφαίρεση, να αφαιρέσουν τις μάσκες κτλ. Και την ίδια ώρα όμως, για να είναι μέσα σε όλα, προαναγγέλει και τον τέταρτο εμβολιασμό. Που συμφωνώ εγώ με αυτά που είπε προηγουμένως ο Ανδρέας, σε σχέση με την ανάγκη ή όχι αυτή του εμβολιασμού. Θα μου επιτρέψετε δύο λέξεις. Η χώρα ανταπεξήλθε όπως ανταπεξήλθε και όσο ανταπεξήλθε σε αυτά τα τελευταία χρόνια εν μέσω και της οικονομικής και της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της προηγούμενης της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής και της κοινωνικής πολιτικής της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Είναι η μόνη κυβέρνηση που παρέδωσε γεμάτα ταμεία στα μεταπολιτευτικά δεδομένα με 37 δις και να μπορεί η χώρα αυτοδύναμα να είναι, βρίσκεται στις αγορές, με απαλλαγή από τα μνημόνια και βεβαίως με τη στήριξη κράτησε όρθιο ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας που επίσης παράλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Σας θυμίζω την κρίση των μνημονίων και τι σήμαινε που οι άνθρωποι πέθαιναν στην είσοδο των νοσοκομείων, που οι ανασφάλιστοι δεν είχαν πρόσβαση στο νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία λοιπόν ξαναστήθηκαν. Η οικονομία της χώρας παραδόθηκε σε αναπτυξιακή τροχιά για πολλά τρίμηνα και άντεξε όσο άντεξε εξαιτίας της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σήμερα μπορεί το ότι ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο έκανε τη δουλειά του βεβαίως. Ωστόσο, αυτά τα ψευτοδιλήμματα, το ποιος είναι ικανότερος, ήρθε η ζωή να τα αποδείξει. Και οι Έλληνες πολίτες σήμερα έχουν συγκριτικά μεγέθη για τον τρόπο αντιμετώπισης των προηγουμένων οικονομικών κρίσεων και τον τρόπο που αντιμετώπισε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την παρούσα συγκυρία με τις πολλαπλές κρίσεις και την, δεν θα την έλεγα ικανότητα, θα την έλεγα ιδεολειπτική αιμονή υπέρ κολλητών, φίλων και των χρηματοδοτών της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε επαναλαμβάνω το ερώτημα το οποίο έχει θέσει η κυρία Κατέρνα από το fail.gr. Είναι γνωστό ότι οι τελέχωσες του ΜΕΤ πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένους έμπειρους γιατρούς. Υπήρχαν τέτοιοι επαγγελματίες για άμεση πρόσληψη στη διάρκεια της πανδημίας. Θα απαντήσω τώρα. Λοιπόν, καταρχήν, με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι έμεσα αναγνωρίζεται ότι η εξαγγελία της κυβέρνησης ότι υπερδιπλασίασε τις κλίνες μεθ της χώρας ήταν μια επικοινωνιακού χαρακτήρα εξαγγελία η οποία δεν εδραζόταν σε επί της ουσίας στελέχωση αυτών των κλινών με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και γι' αυτό και υπήρχαν προβλήματα και στους δείχτες θνητότητας εντός των μεθ της χώρας, βεβαίως με αποκλίσεις και με ανισότητες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, οι οποίες έχουν αναδειχθεί και από μελέτες που έχουν δει το φως δημοσιότητας. Τα στάνταρς ασφαλείας και ποιότητας στη φροντίδα έπεσαν πάρα πολύ στη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό δεν αφορούσε μόνο τις μεθ, αφορούσε τις κλινικές COVID όπως είπα προηγουμένως, αφορά αυτή την περίοδο τις διακομιδές των διασωληνωμένων και των βαρέως πασχόντων, οι οποίες με νόμο που ψήφισε το Υπουργείο Υγείας μπορούν να γίνονται και από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Στο δικό μου το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, στη λίστα των γιατρών οι οποίοι μπαίνουν για να διακομίσουν τέτοια περιστατικά, επειδή ανεπαρκούν οι αναισθησιολόγοι του νοσοκομείου και οι εντατικολόγοι, είναι οφθαλμίατροι, είναι γαστρεντερολόγοι, είναι νευρολόγοι, είναι με ευθύρες, είναι οριλά. Δηλαδή έχουμε πραγματικά μία
πλήρης, μια πλήρη υποχώρηση των στάνταρς ασφαλείας στο σύστημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπήρχε τρόπος αυτό να μην προκύψει. Κατά την άποψή μας υπήρχε. Υπήρχε δυνατότητα και γρήγορων προσλήψεων συμβασιούχων όλων των κατηγοριών και ιδιαίτερα εξειδικευμένων γιατρών, αλλά κυρίως έπρεπε αυτό να συνοδευτεί με μια οργανωμένη παρέμβαση μόνιμων προσλήψεων. Αυτές θα ήταν και το κίνητρο για να έρθουν ως επικουρικοί κάποιοι συνάδελφοι με γρήγορο τρόπο, όντως, γιατί οι διαδικασίες των μόνιμων κρίσεων καθυστερούν, να καλύψουν τις ανάγκες και τα κενά και να συμβάλλουν στην αξιοπρεπέστερη διαχείριση των προκλήσεων και των αναγκών. Και βεβαίως, εδώ έπρεπε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδιασμού όλες οι υποδομές και οι δυνατότητες και του ιδιωτικού τομέα και των στρατιωτικών νοσοκομείων. Προφανώς το ΕΣΥ είχε έλλειμμα, ειδικά σε αυτά τα τμήματα και σε αυτές τις ειδικότητες. Εκεί έπρεπε να γίνει μια πιο οργανωμένη παρέμβαση για να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που υπήρχε στην εχώρια αγορά, να το πούμε έτσι, αλλά ταυτόχρονα έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός, ιδιαίτερα στις αιχμές των επιδημικών κυμάτων, και αυτό δεν έγινε ποτέ. Να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές, να επιστρατευτούν τα μεγάλα νοσοκομεία, τα στρατιωτικά. Εάν είχαμε πόλεμο, που είχαμε, δεν μπορούσε αυτό να μην αφορά όλο το σύστημα υγείας χωρίς διακρίσεις. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια συστράτευση, η οποία δεν έγινε, γιατί σας ξαναείπα προηγουμένως, η πολιτική επιλογή ήταν το ΕΣΥ να σηκώσει το βάρος, ακόμα και με κίνδυνο να καταρρεύσει, και κατέρρευσε πάρα πολλές φορές. Και είχαμε τα δράματα που ζήσαμε ιδιαίτερα στο Λυκανοπαίδιο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, στα αλληλοδιάδοχα κύματα, αλλά ταυτόχρονα να προστατευτεί ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος βγήκε ενισχυμένος αυτή την περίοδο, πήρε με προκλητικό τρόπο δημόσιο χρήμα, αποζημιωνόταν με προκλητικό τρόπο, με διπλάσιο νοσήλιο και μάλιστα χωρίς να είναι καλυμμένη θέση. Επειδή υπήρχε η δέσμευση των κλινών, νοσηλευόταν, δεν νοσηλευόταν ασθενής, αποζημιωνόταν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών θεραπευτηρίων από τον ΕΟΠΗ. Και βεβαίως είχαν και την ευελιξία και τη δυνατότητα να κάνουν επιλογή περιστατικών, να μην δέχονται τα σοβαρά περιστατικά τα οποία επομιζόταν συνεχώς στο σύστημα υγείας. Άρα βλέπετε ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει συνδυαστικά πολλά πράγματα για να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Απώλειες θα υπήρχαν, προφανώς. Και σε όλο τον κόσμο υπήρξαν απώλειες. Εδώ συζητάμε για αποτρέψιμους θανάτους όμως, οι οποίοι δυστυχώς τεκμηριώνεται ότι υπήρχαν στη χώρα μας. Εγώ δεν ξέρω αν υπήρχαν έτοιμοι να προσληφθούν. Αυτό που ξέρω ότι ένας εκ των οποίων, μεταξύ αυτών που παρετούνται από το νοσοκομείο Γκρινιού, είναι αντιδικολόγος. Λοιπόν, βλέπω και ένα τελευταίο ερώτημα, αν δεν υπάρξει το μεταξύ κάποιο άλλο, εδώ από τον κύριο Βαρνάβα από το υγεία.net.gr. Γεια σας. Όπως είπατε, εκπροσωπώ το υγεία.net, αν και όλοι ξέρετε ότι είμαι επαγγελματίας υγείας, είμαι οφθαλμίατρος. Εν τούτης δεν είμαι υπ' αυτήν την ιδιότητα εδώ, άρα το ερώτημα θα είναι καθαρά δημοσιογραφικό. Φέτος ο προϋπολογισμός υγείας είναι μειωμένος κατά 800 εκατομμύρια. Κατ' επανάληψη, όταν ερωτήθηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το δικαιολόγησε επειδή η πανδημία το 2022 θα ήταν υποήφεση ή εξαφάνιση. Η πανδημία βέβαια δεν εξαφανίστηκε. Τους πρώτους μήνες του 2022 είδαμε μια εκτόξευση και παράλληλα είδαμε τις τιμές των αναλώσιμων και μη αναλώσιμων υγειονομικών αγαθών να αυξάνονται κατακόρυφα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή πάρα πολλοί προμηθευτές των νοσοκομείων είτε αποσύρονται από τις προμήθειες διότι οι πρώτες ύλες και οι εισαγωγές των αγαθών έχουν εκτοξευτεί στο εξωτερικό και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, είτε ζητούν να γίνει ανατιμολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τέλη Αυγούστου τα νοσοκομεία θα έχουν στεγνώσει
οικονομικά. Το ερώτημα στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι προοπτικά, όταν γίνει κυβέρνηση, θα εξισορροπήσει τις δαπάνες υγείας με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Πείτε μας λίγο πιο αναλυτικά πώς το σκέφτεστε αυτό να υλοποιείτε μέσα στην επόμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα ερώτημα είναι αυτό και το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Η Μαύρη Βίβλος, από ό,τι πρόλαβα να ρίξω μια γρήγορη ματιά, είναι ένα πολύ συγκροτημένο εγχειρίδιο για όποιον θέλει να το μελετήσει. Δυστυχώς βλέπω η ανταπόκριση των λειτουργών του τύπου είναι πάρα πολύ μικρή. Από την ενασχόλησή μου με τα μέσα ενημέρωσης και την αποδελτίωση, προφανώς είναι πενταπλάσιοι οι υγειονομικοί συντάκτες. Και μου κάνει έκπληξη το ότι δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάνω σε τέτοιου είδους ζητήματα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομέας υγείας θα διακινήσουν το συγκεκριμένο κείμενο, θα το προβάλλουν στην κοινωνία και στους υγειονομικούς φορείς. Τι σκέψη έχετε για τα επόμενα βήματα? Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα και σας ευχαριστώ. Τώρα, όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες υγείας. Αυτό είναι το κλειδί για μια προοπτική αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Γιατί όσο καλή διαχείριση και να κάνει κάποιος, και εμείς κάναμε έντιμη και νοικοκυρεμένη διαχείριση την προηγούμενη περίοδο, όσο και να βάζει μηχανισμούς που να διασφαλίζουν την ορθολογική χρήση των πόρων και τον έλεγχο της συνταγογράφησης και τον περιορισμό της προοπτικής ζήτησης και της σπατάλης, με τους σημερινούς προϋπολογισμούς και με το σημερινό επίπεδο δημόσιων δαπανών υγείας, προφανώς δεν μπορούν ούτε να ενισχυθούν σοβαρά οι δημόσιες δομές, ούτε να καλυφθούν περισσότερες ανάγκες με δημόσιο τρόπο και να μην επιβαρύνει το πολίτης και να μειωθεί η υψηλή ιδιωτική δαπάνη που υπάρχει στη χώρα μας, που είναι διαφορετικό, ας πούμε, πρόβλημα του συστήματος. Η δέσμευση λοιπόν παραμένει. Αν είδατε, κύριε Βαρνάβα, είναι και η πρώτη από τους 10 άξονες που ενός αριστερού λιποδευτικού προγράμματος, ο πρώτος και κρίσιμος όρος είναι αυτός. Είναι η σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρώπης, που είναι το 7% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο πάνω από το 5%. Δεν ξέρω αν υπήρχε μια μικρή προσάξη αυτή την περίοδο, θα δούμε τα στοιχεία του ΟΣΑ στη διάρκεια της πανδημίας, η οποία όμως το στίχημα είναι να μην ήταν μιας χρήσης. Και αυτό δείχνουν και οι προϋπολογισμοί στους οποίους αναφερθήκατε. Η κυβέρνηση δηλαδή αυτό που ήθελε είναι ενδεχομένως, αν χρειαστεί, να ξοδέψει κάτι παραπάνω, να το ξοδέψει, αλλά μόνο στην επίγουσα φάση, σε μια one-off παρέμβαση. Και όχι να δημιουργήσει μια στρατηγική σταδιακής αύξησης των πόρων και των προϋπολογισμών και αναβάθμισης και του προσωπικού κυρίως και των υποδομών, γιατί δεν θέλει να επενδύσει στο δημόσιο σύστημα υγείας, το εξηγήσαμε πάρα πολύ καλά. Άρα η δέσμευση παραμένει. Αυτό έχει εξαγγελθεί και στην παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Αλέξη τον Τσίπρα, πέρυσι τον Μάρτη. Νομίζω ότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να συζητάμε. Και αυτό βεβαίως περιλαμβάνει και μια γενναία αναβάθμιση και των μισθολογικών αποδοχών και των γιατρών, αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού. Την ένταξή του Σαββαρέα και Ευθυγινά, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αμοιβής και εκπαίδευση, όπως είπαμε προηγουμένως. Αν δεν γίνουν αυτά συνδυαστικά, και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε για την επόμενη μέρα του συστήματος υγείας κινδυνεύει να μην έχει αντίκρισμα. Εμείς λοιπόν, επειδή μας ενδιαφέρει, επειδή ξέρουμε ότι αυτό είναι μια παρακαταθήκη που πρέπει να προκύψει από την πανδημία και επειδή τώρα και οι δημοσιονομικές προϋποθέσεις είναι διαφορετικές, είμαστε έξω από το μνημόνιο, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ρήτρες
σκληρές δημοσιονομικές, πρωτογενή πλεονάσματα, δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι ελέγχονται κλπ. Υπάρχει χαλάρωση του δημοσιονομικού συμφώνου. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτή να παραταθεί και πέραν του 22 και θα να μπορέσουμε ως κεντρική προτεραιότητα αυτές τις αλλαγές με το απαιτούμενο κόστος να τις κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά την επικοινωνία του πράγματος, δεν μπορώ να σχολιάσω και δεν ξέρω, ας πούμε, πραγματικά, κατά πόσο ενημερώθηκαν έγκαιρα, πήραν την πρόσκληση κλπ. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση στην οποία αναφερθήκατε. Εμείς όντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Καταρχήν έχουμε σκοπό να κάνουμε μια δημόσια εκδήλωση σε δεύτερο χρόνο, όπου με την παρουσία και ανθρώπων του ΕΣΥ και του Πανεπιστημίου και των ασθενών να προβάλλουμε αυτή τη δουλειά, γιατί μας ενδιαφέρει κυρίως το διατάφτα, δηλαδή τα συμπεράσματα και οι προκλήσεις για την πολιτική υγείας από εδώ και πέρα. Αυτό έχει σημασία για μας και όχι τόσο η κριτική που την ούτως ή άλλως την έχουμε κάνει εδώ και 2 χρόνια και σε μεγάλο βαθμό την εστερνίζεται η κοινωνία. Θα το δημοσιοποιήσουμε, θα το αποστείλουμε αυτό τη δουλειά και στις εκπροσωπήσεις των υγειονομικών και στις εκπροσωπήσεις των ασθενών και θα προσπαθήσουμε ή δυνατόν να το αποκεντρώσουμε κιόλας αυτή τη συζήτηση για να, μέχρι να μπούμε στο βαθύ θέρος για να δώσουμε, να ξεπεράσουμε αυτού του τύπου τα επικοινωνιακά προβλήματα. Ωραία. Επειδή δεν βλέπω να υπάρχουν επιπλέον ερωτήματα, αν θέλει κάποιος να πει κάτι ακόμα, με την ευχή αυτή και με την, διαβεβαίωση ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επικοινωνήσουμε μια τόσο σημαντική μελέτη προς τους πολίτες. Άλλωστε, γι' αυτό κάνουμε και τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για την ώρα να σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.